money on my wrist, I'm going crazy. Canary princess cuss for my baby. Out the window, I can hit a whole baby. Sipping Louis 14, I'm with a kissy. I made a wish I go. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο video reaction. Σήμερα λοιπόν παιδιά θα αντιδράσουμε στα πιο καλοκαιρινά TikTok life hacks. Και όλα ήταν ιδέα της Έλενα Σουλού που μου το είχε γράψει στο τελευταίο μου video reaction και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδατε άμα αφήνετε σχόλια κάτω από τα βίντεο, μπορεί και αυτό που θα γράψετε να γίνει το επόμενο βιντεάκι εδώ πέρα. Οπότε, να σας υπενθυμίσω να κάνετε μια εγγραφή με το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο και για όλες τις ειδοποιήσεις και την κοινότητα και να κάνετε ένα follow στο Instagram και στο TikTok γιατί εκεί πέρα είμαι πάρα πολύ ενεργός και παίρνετε μέρος σε πολλά βιντεάκια που έρχονται εδώ πέρα στο YouTube. Αυτά λοιπόν παιδιά, φύγαμε, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Για πρώτο TikTok βλέπουμε ένα μπουκάλι Coca-Cola και για να μην βγουν λέει μέσα έντομα βάζει ένα χαρτάκι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ απλό παιδιά. Πιστεύω όλοι το έχουμε κάνει, όλους μας έχει σημαίνει καμιά φορά Coca-Cola, οπότε πιστεύω πάνω κάτω όλοι το έχουμε δοκιμάσει και έχει πετύχει. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χρήσιμο. Πάμε σε επόμενο TikTok life hack, βλέπουμε για ένα μπουκάλι και το γεμίζουν μέχρι τη μέση νερό και πάνω το βάλουν μέσα στην κατάψυξη και θα έχει δημιουργηθεί λέει από τη μία μεριά πάγος και από την άλλη θα βάλει το νεράκι σου και θα έχει νεράκι παγωμένο. Αυτό επειδή μπορώ να πω ότι λίγο με έχει σοκάρει, με έχει κιόλας πιο τρελάνει γιατί να φανταστείτε πώς θα βάζουμε μπουκάλια στην κατάψυξη με νερό. Οπότε κάθε φορά που βάζαμε το μπουκάλι στο ψυγείο γεμάτο με νερό γίνονταν πάγος, οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να πίνουμε κιόλας. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ έξυπνο και θα το εφαρμόσω από εδώ και πέρα στην καθημερινότητά μου. Next, πάμε σε επόμενο, βλέπουμε παιδιά πάλι ένα παγουράκι και πάνε παιδιά και το γεμίζουν μέσα με παγωτά για να μην τα φάνε τα μικρά τα παιδάκια. Απ' τη μία είναι τόσο καλό που όντως θα μείνουν τα παγωτάκια εκεί πέρα και δεν θα φαγωθούν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά και απ' την άλλη στερήσει και από το παιδάκι το παγωτάκι του. Δεν ξέρω. Και καλό και κακό. Δεν μην τα συναισθήματα σε αυτό το TikTok. Πάμε σε επόμενο. Βλέπουμε ένα μπουκάλι το οποίο το γυρίζουν ανάποδα σε ένα κολονάτο ποτήρι. Βάζουν παγάκι, βάζουν lime, βάζουν raspberries και το σηκώνουν λίγο-λίγο για να μην δημιουργηθεί αφρός. Πάρα πολύ καλό. Ποιο θέλει να έχει ένα ποτό το οποίο έχει μέσα ένα σωρό αφρό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ωραίο το hack αυτό το συγκεκριμένο. Ειδικά θα λειτουργεί και πάρα πολύ με μπύρα. Πάμε σε επόμενο. Βλέπουμε ένα καφάκι φράουλες και μία σοκολάτα λιωμένη από τον ήλιο. Και λέει με αυτόν τον τρόπο θα κάνω πικνίκ στη θάλασσα και θα φάω φράουλες σοκολατένιες. Πέρα από τη σοκολάτα που θα την μυρίσουν όλα τα κουνούπια και θα του έρθουν όλα πάνω του και όλα τα έντομα του κόσμου. Μπορώ να πω ότι είναι αρκετά καλό. Εντάξει, ας πάρει μαζί του και ένα έντομο αποθετικό για να μην έχει πρόβλημα ούτε και από τα κουνούπια. Πάρα πολύ καλό. Παιδιά, δηλαδή, αν έχετε το Θεό σας, έχει 50 βαθμούς έξω, ήδη νιώθω ότι έχω γίνει μουσκέμα και μόλις βγήκα από το μπάνιο. Η κατάσταση λίγο έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Πάμε σε επόμενο TikTok live hack όπου βλέπουμε παιδιά φέτες καρπούζι. Τις κόβουν παιδιά γύρω γύρω, άλλες πιο μικρές, άλλες πιο κοντές και φτιάχνουν λέει μία τούρτα τριόροφη από καρπούζι. Καρπουζοτούρτα. Εντάξει. Πέρα από ότι θα έχει μέσα τα κουκούτσια, πράγμα που δεν μου αρέσει, είναι καλό σαν ιδέα, είναι κάτι πρωτότυπο. Τι συμφωνείτε, για γράψτε μου κάτω στα σχόλια κι εσείς, αν θα φτιάχνετε αυτή την τούρτα με τα καρπούζια. Πάμε σε επόμενο, βλέπουμε έναν κύριο που θέλει να φτιάξει, λέει, μία πισίνα από παλέτες. Να του πω ότι είναι χλωμό, ότι δεν θα πετύχει, ότι θα βάζει νερό, αρχίζει μετά βάζει ζελατίνη, μουσαμά μέσα στην πισίνα για να μην τρέχουν λογικά τα νερά. Ωραία. Βάζει και ένα μπλε από πάνω, νάιλον. Βάφει γύρω γύρω τα ξύλα για να είναι ωραία. Οκ. Έχει φτιάξει παιδιά αυτός μια πισίνα από παλέτες. Πόσο ωραίο και πόσο φτηνό, πόσο λίγο θα του κόστησε παιδιά, φανταστείτε τώρα. Πόσα λίγα λεφτά θα του κόστησε και πόσο ωραία θα περνάει αυτός ο κύριος το καλοκαίρι. Δεν θα είναι σαν εμάς που θα δουλεύουμε παιδιά όλο το καλοκαίρι.
Αυτό που εδώ πέρα και όσο κουράζει ζωή χαρισάμενη με αυτή την πισίνα. Πάω όμως να σου πω μετά το βίντεο να τη φτιάξω κι εγώ και να σας κάνω tutorial στο YouTube. Αυτό έχω να πω εγώ. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ήταν τέλειο το 10 στα 10. Next, πάμε σε επόμενο. Βλέπουμε δεν έχουν τσιμπή στον άνθρωπο τα κουνούπια. Ωραία. Παίρνει λέει νεράκι, το ζεσταίνει στο φούρνο μην δοκιμάσουν γιατί δεν έχει βρίκι. Ναι. Παίρνει το νερό και παίρνει και ένα κουτάλι λέει. Το βουτάς το κουτάλι μέσα στο νερό το ζεστό. Και παίρνει το κουτάλι και ακουμπάει πάνω στα σημεία που τον έχουν τσιμπήσει. Γιατί θα φύγουνε. Αν όντως λειτουργεί αυτό παιδιά θα σας το πω στο Instagram. Πήγαινε να μην κάνετε follow Γιάννης και το Παύλο Σούκουλης. Αν με συμπίσουν να κουνούν θα δοκιμάσω αυτό το hack σε Instagram story και θα σας το δείξω. Πάμε σε επόμενο TikTok λεφάκο που βλέπουμε παιδιά μια παγωκίστη και αντιλιακό. Βάζουν στην παγωκίστη αντιλιακό παιδιά που έχουν παγάκι αντιλιακού. Και με αυτόν τον τρόπο τα βάζουν στο κορμί τους. Ωστόσο δεν ξέρω που έχει υπηρετεί αυτό το πράγμα. Μήπως βγάζουν πιο μικρή ποσότητα και κάνουν οικονομία στο αντιλιακό. Αλλά και πάλι παιδιά όσο και αντιλιακό να πάρεις είτε το μικρό είτε το μεγάλο ποτέ δεν τελειώνει όσο και να το χρησιμοποιήσεις. Εμένα προσωπικά τα αντιλιακά μου μένουν πάρα πολλά χρόνια. Άσχετα ότι τα πετάω γιατί έχουν πάνω και ημερομηνία λήξης. Οπότε ναι, πασαλιβόμαστε με αντιλιακό το καλοκαίρι και ποτέ δεν τελειώνει. Αυτό έχω να πω εγώ. Πάμε στο τελευταίο TikTok λεφτά και σήμερα. Βλέπουμε παιδιά έναν κύριο ο οποίος θέλει να βγει από την παραλία και παίρνει όλες τις πετάτες που έχει στο σπίτι του, τις τρώνει γύρω γύρω για να μην πατήσει την άμμο και λερωθεί. Εντάξει, υπάρχουν και οι ντουζιέρες απ' έξω που είναι ειδικές για τα ποδαράκια. Πατάς το κουμπάκι και πλένει τα πόδια σου. Αυτός ο κύριος λοιπόν έχει πάρει όλες τις πετάτες που έχει στο σπίτι του και τις έχει στρώσει. Θα θέλουν μετά όλες πλήσιμο. Θα πρέπει μετά να ξαναξεπλύνει τα πόδια του γιατί όσο και να είναι με το περπάτημα πάλι μαζεύει σάμο. Και γενικά το life hack του ήταν από τα χειρότερα που είδα σήμερα, πραγματικά. Γράφετε και στα σχόλια ποιο ήταν το καλύτερο και ποιο ήταν το χειρότερο life hack. Και θέλω να μου γράψετε σε τι άλλο θέλετε να κάνουμε reaction για επόμενο βιντεάκι react. Αυτά λοιπόν παιδιά, εδώ πέρα θα σας έχω την playlist με τα react βίντεο που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, θα πάτε να το παρακολουθήσετε όλα σας αρέσουνε. Και εδώ πέρα θα σας έχω κουμπάκι για να μου κάνετε εγγραφή. Αυτά λοιπόν παιδιά, φιλάκια πολλά και θα τα ξαναβούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!